Οι επιστρεπτές προκαταβολές που έχουν δοθεί ως τώρα, κύριε Γεωργιάδη, είναι δάνειο. Είναι λεφτά που θα δώσουμε όλοι πίσω. Οι ρυθμίσεις ΦΠΑ, οι ρυθμίσεις όλες που έχουμε κάνει είναι δάνεια. Οπότε, πάνε για παρακάτω, εκ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων μπορεί να φαίνεται ότι μια επιχείρηση ο μήνας της βγαίνει, αλλά από το καινούργιο έτος ξαφνικά θα ζητηθούν όλα αυτά τα χρήματα πίσω. Και εκεί πέρα που είχες να πληρώνεις τα πάγια σου που ήταν το ρεύμα σου, το νερό σου και το νίκη σου, ξαφνικά θα έχεις να πληρώνεις δόσεις δανείων από παντού που σου ήρθαν με το ζόρι. Τα οποία δηλαδή, τρέχουν εκεί, οι λογαριασμοί σου τρέχουν, δεν σταματάνε. Μου το λένε φίλοι εδώ επιχειρηματίες. Από τη Θεσσαλονίκη. Η ΑΦ τρέχει. Ο ΤΕ τρέχει. Να μην σας πω νούμερα για κάθε μαγαζί που είναι κλειστό κάθε μήνα. Γιατί και να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ. Όχι, να το πούμε όντως, και αυτό. Έχει σημασία. Θα βγάλω το μήνα πόσο θα κοστίζει. Θα βγάλω από την τσέπη μου και θα δώσω. Το κλείσιμο σε ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί όπως έχω το μαγαζί στη Γλυφάδα είναι τουλάχιστον. Είναι περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Πάγια. Τρέχουν. Το 60% του ενοικίου, ρεύματα, νερά. Και όλα τα υπόλοιπα, δήμη, όλα αυτά είναι. Εγώ δεν βγήκα ούτε να κλαφτώ, καμία σχέση. Δηλαδή, όντως ο επιχειρηματίας πρέπει και αυτός να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Επιχειρήν σημαίνει αυτό. Ανοίγω μια επιχείρηση με κάθε κόστος. Έχεις και το ρίσκο. Δηλαδή, σωστά. Πάει καλά, κερδίζω. Δεν πάει καλά, δεν κερδίζω. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι οι εργαζόμενοι. 100%. Δεν θέλουμε να διώξουμε άνθρωπο. Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να πάρουν το δώρο τους. Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να γυρίσουν και να δουλεύουν κανονικά στις δουλειές τους. Μα γιατί αυτό που είπε τώρα ο Υπουργός Άκη, βγαίνει ένα μαγαζί, ας πούμε το δικό σου, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Εσύ έχεις 1.000 εργαζόμενους, 10, σου λέγω ένα αριθμό. Μπορείς με αυτό που λέει ο Υπουργός με το δώρο να πληρώσεις τα δώρα το Χριστούγεννο? Όχι, παιδιά. Παιδιά, ούτε κατά διάνοια δεν βγαίνουν τα δώρα. Δηλαδή, είναι ποινικό. Σε 10 μέρες από τη στιγμή που θα ανοίξουμε, θα πει το κράτος ότι το δώρο πρέπει να δοθεί. Γιατί αλλιώς είναι ποινικό. Γιατί όντως το κράτος θέλει να τα πηγαίνει καλά με τους εργαζόμενους. Πρέπει να δείξει ότι υπάρχει μια υπόσταση. Ότι πρέπει να πάμε στον εργοδότη και να του πούμε θα τα δώσει τα χρήματα. Και εμείς θέλουμε να τα δώσουμε. Πρέπει ο κόσμος να κάνει Χριστούγεννα. Οι επιχειρήσεις, θα ξαναλέω. Ότι η δική μου επιχείρηση όντως θα βρει από αλλού και θα τα δώσει, όπως κάνουμε τόσο καιρό. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν θα τα βρουν από αλλού. Και θεωρώ 100% ότι επειδή το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα, το δώρο διακοπών δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Είναι δύο μισθοί έξτρα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε 100% να μεριμνήσει το κράτος και να τους δώσει. Να καλυφθούν εξ ολοκλήρου, λες, από το κράτος. 100%. Παιδιά, δουλέψαμε ένα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από έναν Αύγουστο που ήταν. Να μην συζητήσουμε την προηγούμενη χρονιά, να μην σας πω πόσα λεφτά δώσαμε όλοι από την τσέπη μας για τα μαγαζιά. Γυρίσαμε το Σεπτέμβριο πίσω, είπαμε να ανακάμψουμε, αλλά θεωρούμε και σας είπα και πριν, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο είναι κακοί μήνες. Άκη, να γιατί σε δεν μας για να βγάλεις μόνο το χρόνο.